Το Παγκόσμιο Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας για το 2019 κέρδισε η σεναριογράφος Όλγα Χαλιά, η οποία έλκει την καταγωγή της από την Άρτα. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου 2019, συμμετέχοντες με τα σενάρια, ήταν περίπου 10.000 από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Ρωσία κτλ. Πήραν μέρος έμπειροι σεναριογράφοι που έχουν κάνει ταινίες στο σινεμά, αλλά και πολλοί νέοι όπως εγώ, τονίζει η κυρία Χαλιά. Με ενημέρωσαν ότι ήμουν στους καλύτερους 20 του κόσμου και έκανα αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο, όπου τελικά πήρα το βραβείο καλύτερου σεναρίου μεγάλου μήκους στις 18 Μαΐου 2019. Το σενάριο, τονίζει, το έγραψα απευθείας στα αγγλικά και μόνη μου έχω κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς μιλώ και γράφω άπτιστα αγγλικά. Θεωρώ ότι το παγκόσμιο αυτό βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που έγινε στο Λονδίνο ήταν ένα σημαντικό βήμα τεστ για μένα και κίνητρο για να συνεχίσω να γράφω. Κυρία Χαλιά, κερδίσατε το Διεθνές Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας για το 2019. Καταρχήν να πούμε ότι έρχεται την καταγωγή σας από την κορονοϊσία από τον μπαμπά σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή σας τη διάκριση. Να πούμε όμως δύο λόγια για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ναι, βεβαίως. Είναι καταρχήν μεγάλη τιμή για μένα που υπερβολίασα στο κανάλι σας. Εγώ γενικά ασχολούμαι με το σενάριο τα τελευταία 6 χρόνια. Κέρδισα το βραβείο το Διεθνές Καλύτερου Σεναρίου Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας για το 2019, το οποίο έγινε σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου φέτος το Μάιο. Γιατί θελήσατε να γράψετε στα αγγλικά το σενάριο και αν θέλετε μας λέτε και τον τίτλο του σενάριου. Ναι, ο τίτλος είναι Balance in the Dark, σημαίνει χοροπώντας στο σκοτάδι. Εγώ γενικά μιλάω την αγγλική, ήμουν καθηγήτρια αγγλικών και σκέφτηκα να στραφώ και προς το εξωτερικό, διότι εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο, θεωρώ ότι η τηλεόραση είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά ο κινηματογράφος θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πώς ήταν οι συμμετέχοντες σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ για να μπορούμε να μιλήσουμε και για τη δική σας διάκριση? Περίπου οι συμμετέχοντες με τα σενάρια μεγάλου μήκους ήταν στις 10.000 από όλο τον κόσμο, από Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, Ρωσία κλπ. Και παίρνουν σε αυτό το φεστιβάλ μέρος και έμπειροι σεναριογράφοι που έχουν κάνει ταινίες στο εξωτερικό, στο σινεμά, και πολλοί νέοι όπως εγώ. Ποιοι σας βράβευσαν? Άνθρωποι του χώρου, κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, Έλληνες και ξένοι, από όλο τον κόσμο, διακεκριμένα άτομα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος από την Ελλάδα που πραγματικά, όπως είπατε, δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η τέχνη του κινηματογράφου, να πετυχαίνει μάλλον μια τόσο σημαντική διάκριση σε διεθνές φεστιβάλ? Τι ήταν εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο? Καταρχήν το σενάριο είναι και ταλέντο περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια κάποια σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει σεναριογραφίας, αλλά από εκεί πέρα είναι ταλέντο στη γραφή. Και σίγουρα είναι φαντασία. Τι είναι το σενάριο, αν θα μπορούσαμε να πούμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί? Ναι, γενικά γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να γνωρίζουν αν δεν έχουν ασχοληθεί. Η σεναριογραφία είναι τέχνη και τεχνική. Ο σεναριογράφος είναι ο δημιουργός μιας πρωτότυπης ιδέας, δικής του ιδέας, την οποία μετατρέπει σε ιστορία και δημιουργεί όλους τους πρωταγωνιστές και τους ρόλους και τους διαλόγους. Επίσης γράφει πλήρη αναλυτική περιγραφή όλων των σκηνών και των αντικειμένων και των εικόνων για να καταλάβει ο σκηνοθέτης τι έχει ο σεναριογράφος στο μυαλό του για να το μεταδώσει. Πόσο διακριτός είναι ο ρόλος της συγκεκριμένης αυτής ειδικότητας? Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι τόσο διακριτός, γι' αυτό και εγώ στράφηκα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι ο σκηνοθέτης θέλει να έχει τη δική του, το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας και της προβολής. Στο εξωτερικό οι ρόλοι είναι πολύ διακριτοί, ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα και χωρίς να επιβιβάζεται το επάγγελμα του σκηνοθέτη ή του σεναριογράφου. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας κακός σκηνοθέτης μπορεί να καταστρέψει και το καλύτερο σενάριο. Βέβαια είναι όλοι σημαντικοί εξίσου, ο καθένας όμως το είδος του.
Αυτό στην Ελλάδα όταν το καταλάβουν, τότε μπορεί ο κινηματογράφος να έχει μια ελπίδα καλύτερη. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα πριν, ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί λίγο περισσότερο τον σεναριογράφο σαν γραμματέα του, θέλοντας να προβάλλει ο ίδιος τον εαυτό του και ταυτόχρονα να δηλώνει και σεναριογράφος στη δική του ταινία. Ποιοι δρόμοι ανοίγονται μετά την διάκρισή σας και το παγκόσμιο αυτό βραβείο και τι θέλετε να κάνετε από εδώ και στο εξής? Όπως ο κάθε σεναριογράφος, ο σκοπός μου είναι να δω το σενάριό μου στο γυαλί. Τώρα είμαι στη διαδικασία ραντεβού με εταιρείες στο εξωτερικό που μπορούν να διαχειριστούν την πρόθεση του σενάριου μου για να γίνει ταινία στο σινεμά. Είμαι σε φάση διαπραγματεύσεων. Καθώς ένα σενάριο εκτός του ότι έχει αστάθμη το χρόνο ολοκλήρως από μόνο του, έχει επίσης χρονοβόρες διαδικασίες από τις εταιρείες παραγωγής. Παράλληλα συνεχίζω προσπάθειες βέβαια και για το ελληνικό σενάριο, γιατί έχω γράψει και ελληνικά σενάρια. Και έχω ξεκινήσει να γράφω και ένα άλλο σενάριο στα αγγλικά, το οποίο βέβαια δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω πληροφορίες, καθώς πρέπει να γίνει πρώτα η ολοκλήρωσή του και να κατοχυρωθεί νομικά. Γενικά από τις εταιρείες που μιλάω, εταιρείες παραγωγής ταινιών, πριν την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και τελικής προβολής του έργου, απαγορεύουν στο σεναριογράφο να δίνει πληροφορίες για τη συμφωνία του και για την περίληψη του έργου. Κυρία Χαλιά, έχετε ήδη ξεκινήσει να ασχολείστε και με άλλα σενάρια ή όχι? Έχω, ναι, είναι το τρίτο ουσιαστικά που γράφω τώρα, είναι και αυτό ένα αγγλικό σενάριο, αφορά θρίλερ μεταφυσικό, Στους νέους ανθρώπους θεωρείτε ότι δίνεται η δυνατότητα περισσότερο όταν πάρει μέρος σε κάποιες διοργανώσεις που γίνονται στο εξωτερικό ή και η Ελλάδα πλέον θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Ναι, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, αυτό είναι αλήθεια, και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει δηλαδή να γίνονται κάποιες προσπάθειες, όπως με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, γιατί είναι ένας πολιτιστικός χώρος, ας πούμε, που μπορεί και διοργανώνει, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να διοργανώνει και διαγωνισμού σεναρίου και στην Ελλάδα, μόνο για ελληνικά σενάρια. Για κάποια παιδιά νέα, όπως είστε και εσείς νέα κοπέλα, τι θα τους συμβουλεύατε, τα οποία έχουν όνειρα, θέλουν να ασχοληθούν με τη σεναριογραφία, όμως θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουν ή να το πετύχουν? Θα τους συμβούλευα καταρχήν, αν θέλουν να το κάνουν στο σοβαρά, να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια, όσο το δυνατόν από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, ή αν άλλοι έχουν την δυνατότητα και στο εξωτερικό. Να μην απογοητεύονται και να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς που, όπως και εγώ που δεν περίμενα να έχω μια τέτοια διάκριση μέσα από χιλιάδες άτομα, θα είναι καλό, έστω και αν δεν έχεις πάρει το πρώτο βραβείο, κάποιοι να σε διαβάσουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να συγχαρητήρια και πάλι και να σας ευχηθώ να κάνετε μια σπουδαία διεθνή καριέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Όπως καταλαβαίνετε, έχω επιλέξει ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα και είναι πολύ μεγάλη τιμή που προβάλλομαι ως νέα σεναριογράφος στο κανάλι σας. Ευχαριστώ πολύ.